Το σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» ξεπηδάει από την τεράστια αντίφαση, αυτή την αντίφαση που ανάφερε η συναδέλφισσα, από τη μια να παράγεται τεράστιος πλούτος και από την άλλη να μην μπορούμε οι εργαζόμενοι να καλύψουμε τις ανάγκες μας για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Καθημερινά λοιπόν παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που τροφοδοτεί αυτή την αντίφαση, κόντρα στην εργοδοσία ουσιαστικά και, και στα τσιράκια της. Σε αυτό τον δρόμο λοιπόν βαδίζουμε έχοντας μπροστά μας κρίσιμα μέτωπα που μπορούν να ενεργοποιήσουν διαθέσεις και δυνάμεις. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιους άξονες για τους οποίους καλούμε τα εργατικά σωματεία το επόμενο διάστημα να συντονιστούμε και να παλέψουμε μαζί. Πρώτος άξονας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για δουλειά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και σύγχρονα δικαιώματα σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα του Γεωργιάδη. Γιατί έχουμε πει από την απεργία και από νωρίτερα ότι οι νόμοι δεν ισχύουν όταν ψηφίζονται, ισχύουν όταν εφαρμόζονται. Και έχουμε φροντίσει πολλούς από αυτούς τους νόμους, αν και έχουν ψηφιστεί, να μείνουν στα χαρτιά και να μην εφαρμοστούν. Η μάχη αυτή λοιπόν δεν μπορεί να είναι νικηφόρα, αν δεν γίνει υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν πάμε βήμα πίσω λοιπόν από το διεκδικητικό μας πλαίσιο, από την πάλη μας δηλαδή, για 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες σήμερα να δουλεύουμε λιγότερο με βάση τις εξελίξεις και στην επιστήμη και στην τεχνολογία κατ' επέκταση. Ταυτόχρονα με το 7ωρο πενθήμερο 35ωρο αυξήσεις στους μισθούς με βάση και τον τεράστιο πλούτο που παράγεται κάθε μέρα. Μόνο για φέτος, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τα καθαρά κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, να σταματήσει η φάμπρικα των διώξεων και απολύσεων ενάντια σε πρωτοπόρους εργάτες. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στο εμπόριο πρόσφατα, που εκεί ο τσαμπουκάς μεγάλης αλυσίδας ρούχων στη Τσιμισκή απέλυσε συνδικαλίστρια απεργό, δεν κράτησε όμως ούτε μια μέρα κάτω από την αποφασιστική απάντηση του σωματείου και την πήραμε πίσω. Μέτρα ενάντια στη φορολογία και στην ακρίβεια. Θα πρέπει να δούμε, να συναποφασίσουμε, να συντονιστούμε για συλλαλητήριο στα τέλη Νοέμβρη προτείνουμε εμείς, για να συμπίπτει και με τη συζήτηση την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Δεύτερος άξονας. Ξεχωρίζουμε την πάλη για την υγεία του λαού στο πλάι των υγειονομικών. Οι υγειονομικές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε κατάσταση διάλυσης και ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές σήμερα λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και αναισθησιολόγων. Ενώ σταθερά γεμάτες είναι οι μόλις 8 κλίνες παιδικών ΜΕΘ του Ιπποκρατίου, οι οποίες προορίζονται για να καλύπτουν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη την περασμένη Δευτέρα, οι υγειονομικοί και εργαζόμενοι στην Έδεσα κινητοποιήθηκαν μαζικά με αφορμή το ότι αναβάλλονται τα χειρουργεία του νοσοκομείου λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Σε συντονισμό λοιπόν, σε κοινό συντονισμό με τα σωματεία των υγειονομικών, προτείνουμε να πάμε σε πολύμορφες δράσεις και πρωτοβουλίες για την υγεία του λαού στις αρχές του Δεκέμβρη, για να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σύστημα υγείας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αναβάθμιση μέσων και υποδομών για ουσιαστική πρόληψη, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τρίτος άξονας. Φτάνει πια, ενισχύουμε τον αγώνα μας για να μην θρηνούμε άλλους νεκρούς εργάτες. Προχτές, στην Ιδωμένη, άλλος ένας εργάτης δεν γύρισε στα παιδιά του από αυτή την εγκληματική κατάσταση. Φέτος η εργατική τάξη θρηνεί 4 νεκρούς εργάτες κάθε εβδομάδα. Τα εργατικά ατυχήματα, σε εισαγωγικά ατυχήματα, έφτασαν τα 14.388 το 2022, αριθμός ρεκόρ μετά το 2000. Έχουμε πλούσια πείρα από την πετυχημένη ημερίδα που οργάνωσαν τα σωματεία της πόλης μας για το θέμα της ασφάλειας στην εργασία πριν από τη ΔΕΘ, πριν από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εργαλεία διεκδίκησης και επιβολής μέτρων είναι οι Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων που σε κάθε χώρο δουλειάς μπορούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να συγκροτήσουν με το σωματείο τους ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τα προβλήματα, να πιέζουν την εργοδοσία, να μην αφήνεται στην τύχη της η προστασία του προσωπικού. Ιδιαίτερα τα σωματεία των ΟΤΑ, των ΣΕΤΕΠΕ, των διανομέων, των οικοδόμων και του μετάλλου πρέπει να μπουν μπροστά σε συντονισμό και πρωτοβουλίες
γιατί είναι χώροι που καθημερινά μετράμε θύματα στο βωμό του κέρδους. Τέταρτος άξονας. Ξεχωρίζουμε τις μάχες που δίνονται σε μεγάλους κλάδους και χώρους δουλειάς. Είναι η μεγάλη απεργιακή μάχη που δίνουν πανελλαδικά οι οικοδόμοι στις 8 του Νοέμβρη. Τη μάχη για τις ανακλήσεις απολύσεων συνδικαλιστών που δίνουν οι μεταλλορύχοι στη Χαλκιδική, όπου ήδη γύρισαν στη δουλειά οι 2 από τους 4 που είχαν απολυθεί. Πρωτοπόροι εργάτες. Αλλά και η ιδιωτική εκπαιδευτική στο Φρυγανιώτη με το πογκρόμο απολύσεων που έχει εξαπολύσει εκεί πέρα. Τέταρτος άξονας. Μπαίνουμε μπροστά στη μάχη για την προστασία των λαϊκών σπιτιών. Η Επιτροπή ενάντια στους πληστηριασμούς που οργάνωσαν τα εργατικά σωματεία μας έχει μαζέψει πολύτιμη πείρα όλο το προηγούμενο διάστημα, μετρώντας νίκες σε πολλές περιπτώσεις στη Σύνδεο, στην Τούμπα, στις Σικές και αλλού. Συνεχίζουμε με επίκεντρο πλέον τις εργατογειτονιές. Αυτό είναι κρίσιμο, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι το ζήτημα της αλληλεγγύης, πέρα από τις κινητοποιήσεις που γίνονται έξω από τα φαντς, θα πρέπει να ανοίξουμε και στις εργατογειτονιές, να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι, να είναι στο πλευρό μας για να μπορούμε να παλεύουμε πιο αποτελεσματικά. Έτσι ενισχύεται το ρεύμα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Έκτον, για τη δραματική κατάσταση με το ζήτημα των συγκοινωνιών. Ο ΟΑΣ είναι σε τραγική κατάσταση, με ελάχιστα και κακοσυντηρημένα λεωφορεία, με την είσοδο της εξαήμερης εργασίας για τους οδηγούς. Με τις εργασίες για το flyover, που είναι να ξεκινήσουν, θα καλούμαστε να φεύγουμε από τα χαράματα για τη δουλειά και να γυρνάμε βράδυ. Την ίδια στιγμή τρέχουν οι διαδικασίες της ιδιωτικοποίησης του μετρό, που θα την πληρώσουμε πάλι εμείς, ο λαός. Ταυτόχρονα, η Θεσσαλονίκη έχει μείνει χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση με την Αθήνα, κάτι που θα συνεχιστεί τουλάχιστον για μισό χρόνο ακόμα, ενώ ήδη έχει ανοίξει η κουβέντα και για απολύσεις. Τα συνδικάτα των μεταφορών πρέπει να δουν πρωτοβουλίες, όπως η μερίδα για το ζήτημα των συγκοινωνιών, λέμε εμείς την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Αποτελεί μέτωπο το οποίο αφορά όλα τα σωματεία. 7. Ξεκαθαρίζουμε επίσης τη σπουδαία 50η επέτειο από το μεγάλο λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, με τα επίκαιρα διδάγματά της. Το Συνδικάτο Οικοδόμων ήδη καλεί σε σύσκεψη για την προετοιμασία του εορτασμού του Πολυτεχνείου το Σάββατο στις 4 Νοέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κάθε σωματείο μπορεί να δει πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις για αυτή τη σημαντική επέτειο σε συνεργασία και με φοιτητικούς συλλόγους, με στόχο το συλλαλητήριο τη μέρα του Πολυτεχνείου να είναι το πιο μαζικό των τελευταίων χρόνων. 8. Υπάρχει σκέψη στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 25 χρόνων από τον βομβαρδισμό της πρώην Ιουγκοσλαβίας από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσουμε εκδρομή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο Βελιγράδι. Να δούμε από πρώτο χέρι τα σημάδια που αφήνει το πέρασμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, να μάθουμε για τη σπουδαία πάλη που έδωσε ο λαός της Ελλάδας και ιδιαίτερα εδώ της περιοχής μας της Θεσσαλονίκης ενάντια στα τάγκς των νατοϊκών πριν από 25 χρόνια. 9. Να αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα διάφορες μορφές για να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους μας. Σε αυτά τα πλαίσια το Φλεβάρι να δούμε διάφορες πρωτοβουλίες με συναυλίες σωματείων, με αξιοποίηση θεατρικών ομάδων και γενικότερα της πολιτιστικής δράσης, ομάδων θεατρικών όπως του ΠΑΜΕ και άλλες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο αντίπαλός μας είναι καλά οργανωμένος. Έχει τα δικά του σωματεία αντίστοιχα, έχει το ΣΕΒ και το Σύνδεσμο Βιομηχανικών Βορείου Ελλάδος, έχει το κράτος και την κυβέρνηση, έχει τα κόμματά του και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Αποφασισμένοι όμως είμαστε κι εμείς. Σε αυτή την πάλη πρέπει να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο την απάντηση των εργαζομένων και αυτή η ευθύνη πέφτει προφανώς πάνω στα σωματεία, στις πλάτες μας. Ξέρουμε πολύ καλά σε ποιες συνθήκες θα δράσουμε. Συχνά έχουμε βρεθεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις όπως με τον νόμο Αχτσιόγλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, με τον νόμο Χρυσοχοΐδη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, με τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και εκβιασμούς των εργαζομένων από την εργοδοσία, με απολύσεις πρωτοπόρων συνδικαλιστών οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων.
Από όλα αυτά έχουμε βγει νικητές, γιατί βασίζουμε τη δύναμή μας στους ίδιους τους εργαζόμενους. Οι απειλές, οι προειδοποιήσεις και οι μηχανισμοί της εργοδοσίας τα βρήκαν μπαστούνια με το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες συνολικά της εργατικής τάξης. Αποτελεί βασική προϋπόθεση αναχέτησης της επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου και των δυνάμεων που τους στηρίζουν και αντεπίθεσης με βάση τα όσα έχουμε ανάγκη και στερούμαστε για να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας και όχι τα κέρδη των λίγων. Γι' αυτό είναι κρίσιμο το τι θα κάνουμε φεύγοντας από εδώ απόψε και το επόμενο διάστημα. Προτεραιότητά μας είναι το ζωντάνεμα των συνδικάτων με τη συχνή τους συνεδρίαση, διοικητικά συμβούλια και γενικές συνελεύσεις, να αποκτήσουν μέσα από την πολύμορφη τους δραστηριότητα ένα μεγάλο δίκτυο επικοινωνίας σε κάθε χώρο δουλειάς, για να μπορέσουν τα μέλη να γίνουν τα αυτιά, τα μάτια, η φωνή των σωματείων, για να μην μένει κανένας συνάδελφος να αντιμετωπίζει προβλήματα στη δουλειά, στο σπίτι, στη γειτονιά, μοναχός του. Με την πάλη για αλλαγή των συσχετισμών στο συνδικαλιστικό κίνημα, μπροστά στις αρχαιρεσίες που έρχονται το επόμενο διάστημα, για να πετάξουμε έξω από τα συνδικάτα, συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτούς που σιγοντάρουν την αντιλαϊκή επίθεση, τα ανάφερε και η Ειρήνη νωρίτερα. Με σχέδιο για αύξηση των οργανωμένων μελών, με νέες εγγραφές, ιδιαίτερα σε νέους εργαζόμενους, σε γυναίκες, σε μετανάστες, σε εκείνους δηλαδή τους συναδέλφους μας που μπαίνουν τα περισσότερα εμπόδια για να φτάσουν μέχρι την εγγραφή στο σωματείο. Με δημιουργία νέων σωματείων, ιδιαίτερα σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Και από εδώ χαιρετίζουμε τους συναδέλφους μας στην Beta, στην Deloitte, στην Pfizer, που αυξήθησαν πιέσεις και εμπόδια και έφτιαξαν σωματεία σε αυτούς τους χώρους. Με σχεδιασμό τέλος που θα βάζει το φυτίλι για την ανάπτυξη των αγώνων, που δεν θα αφήνει αναπάντητο το παραμικρό, από τη μείωση του χρόνου του διαλύματος μέχρι το σοβαρό εργατικό ατύχημα, που σε κάθε παρέμβασή του θα έχει στον προσανατολισμό του το πώς θα βγουν στον δρόμο αυτοί που μέχρι τώρα δεν το έκαναν. Με ενίσχυση της λαϊκής αλληλεγγύης, έτσι όπως εκφράστηκε και στη Θεσσαλία, όπου τα συνδεκάτα μας πήγαν να βοηθήσουν το λαό της περιοχής. Γιατί τελικά μόνο ο λαός σώζει το λαό. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι σημαντικές πρωτοβουλίες όπως αυτή του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας που προχωράει σε συναυλία ενίσχυσης για τους πλημμυροπαθείς. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, κλείνω με το εξής. Με βάση αυτά που θα καταλήξουμε σήμερα, να συνεδριάσουμε διοικητικά συμβούλια και να εξειδικεύσουμε το σχέδιο που προτείνουμε. Να απευθυνθούμε και σε άλλα σωματεία και συνδικαλιστές που μπορεί να μην είναι εδώ σήμερα. Τώρα είναι απαραίτητο, πιο απαραίτητο από ποτέ, ο συντονισμός των δυνάμεων και υπάλληλων μας, γιατί στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, επιλέγουμε προφανώς οι ζωές μας.